Τι θέλετε, κύριε φίλη. Πείτε μου, δεν υπάρχει κάτι στην ομιλία του. Μια στιγμή τώρα, δεν είναι τα πράγματα απλά. Ένα λεπτό. Στην ομιλία του είπε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαπράττουν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Κύριε Βιαλά, μιλάει ο συνάδελφός σας. Ο κύριος Χασαπίδης μιλώντας είπε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι προδότες, είναι μειοδότες και διαπράττουν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Οι εκφράσεις αυτές, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να ακούγονται έτσι αδιαμαρτύρητα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τον καλό να πάρει πίσω τα όσα είπε. Διαφορετικά, η διαδικασία της συνεδρίασης φοβούμαι ότι είναι δύσκολο να συνεχιστεί. Κύριε Χασαπίδη, είσαστε υπεύθυνος και υπόλογος των λεγόμενων σας. Αν θέλετε, μπορείτε να ανακαλέσετε. Κύριε Πρόεδρε, για το όνομα της Μακεδονίας, την ιστορία, τα ιερά και τα όσια έχησαν το αίμα τους χιλιάδες Μακεδονομάχοι και κατακαιρουργήθησαν χιλιάδες αθώοι Μακεδόνες πολίτες. Αν αυτά που τα υπερασπίστηκαν οι Μακεδονομάχοι με το αίμα τους, εμείς τα χαρίζουμε με αυτή τη συμφωνία, τότε αν αυτό δεν είναι προδοσία, τι είναι? Ωραία. Καταγράφονται στα πρακτικά, έγινε η σχετική παρατήρηση. Είναι υπεύθυνος ο κ. Χασαπίδης και υπόλογος των λεγόμενων του από εκεί πέρα. Τι θέλετε, κύριε Χατζηδάκη? Δηλαδή, βοηθήστε. Δεν με ενοχλείτε καθόλου. Κύριε Χατζηδάκη, πείτε μου, απλά καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε να γαϊτανάκι. Διευκολύνω, κύριε Πρόεδρε, αν δεν θέλετε να μιλήσω, δεν μιλάω. Κύριε Τσιρόνη, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω την φόρτιση όλων των συναδέλφων, ιδιαίτερα των προερχομένων από τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι λογικό αυτές τις ώρες. Υπάρχει μια ένταση στις περιοχές τους. Και το πρωί υπήρχε ένταση. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκαν βαριές κατηγορίες εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα ό,τι λέγεται να ειδωθεί μέσα στο πλαίσιο αυτής της έντασης, να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό που έχει σημασία είναι οι απόψεις μας και οι απόψεις μας είναι απόψεις, νομίζω, δημοκρατικών κομμάτων είναι που ξεκάθαρο. Το ένα σέβεται το άλλο. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπατε και νομίζω ότι όλοι το έχουμε επικροτήσει και από το βήμα. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ. Και νομίζω ότι από αυτό το βήμα όλοι συμφωνήσαμε, το βήμα και εγώ προσωπικά όταν τοποθετήθηκα, να μην δυναμητίζουμε το κλίμα για να μην δίνουμε πάτημα σε κάποιους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις εκφράσεις τις οποίες υπόθηκαν το πρωί. Εγώ για άλλη μια φορά, κύριε Χασαπίδη, θα σας προτρέψω, εάν θέλετε, να ανακαλέσετε. Από εκεί πέρα, σαφέστατα, είσαστε υπεύθυνος και υπόλογος των λεγόμενων σας και θα ήθελα να λήξει εδώ το θέμα από εκεί και πέρα. Κύριε Ξηδάκη, τοποθετήθηκε ο κύριος Φίλης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην αρχίσουμε, μην... Ωραία, κύριε Χασαπίδη, έχετε... Συγγνώμη, μισό λεπτό, κύριε Φίλη, αφήστε με να συντονίσω λίγο τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χασαπίδη και μπορεί να λήξει το θέμα. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Τότε τζάμπα σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, τζάμπα σκοτώθηκαν όλοι οι Μακεδονομάχοι. Γι' αυτά τα ιερά αγωνίστηκαν και τα υπερασπίστηκαν με το αίμα τους. Και εμείς τα ξεπουλάμε. Ελάτε, κύριε Ξηδάκη, σας παρακαλώ πολύ σύντομα. Αν μου δώσετε μικρόφωνο, άκουσα με προσοχή τον κύριο Χατζηδάκη και άκουσα και τα περί εσχάτης προδοσίας και αυτά που είπε ο κύριος Χασαπίδης. Αν επαναλάβουμε αυτά που είπε ο Χρυσαυγίτης, τον οποίο τον κυνηγάει ο εισαγγελέας και οι αστυνομικές δυνάμεις για κακούργημα, δεν πιστεύω ότι έχει την πρόθεση ο κύριος Χασαπίδης να προκαλέσει κατάλυση του πολιτεύματος, αλλά αν ο λόγος του, επικαλούμενος στο συνέστημα και τον Παύλο Μελά, είναι ότι οι παρόντες συνάδελφοί του, οι ορκισμένοι στο Σύνταγμα, είναι, πρέπει να προσαχθούν για εσχάτη προδοσία και ότι είναι προδότες, τον παρακαλώ πολύ είτε να ανακαλέσει, είτε να πάμε σε άλλες καταστάσεις. Δεν κύριε υπάρχει Ξηδάκη, αυτό το πράγμα τώρα. Αν αρχίσουμε και λέμε ένα στον άλλο προδότη, δεν τελειώσουμε ποτέ. Κύριε Ξηδάκη, εγώ ως προεδρεύων... Ας πάει να τα πει με τους Χρυσαυγίτες αυτά τα πράγματα. Ως προεδρεύων έκανα αυτό που όφυλα, να ανακαλέσω, να τον καλέσω σε τάξη και να του προτείνω να ανακαλέσει. Ο καθένας είναι υπεύθυνος και υπόλογος αυτών που λέει και από εκεί και πέρα
Όχι, όχι, δεν είναι. Υπάρχουν οι διαδικασίες μέσω του κανονισμού της Βουλής. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο πολιτικά εδώ. Γιατί πολιτικά μιλάμε. Είναι ωραία, ωραία η επιτελεστικότητα και η θεατρικότητα και να λέμε ό,τι μας καπνίσει. Αλλά μέχρι σημείου. Τον καταδιωκόμενο Μπαρμπαρούση τον διέγραψε ο Μιχαλολιάκος. Ας πάρει η Κοινή Δημοκρατία, μας πει. Είμαστε για κάτι προδοσία, εδώ να μιλάμε. Δηλαδή, κύριε Ξηδάκη, είστε ξεκάθαρος, τοποθετηθήκατε. Είστε ξεκάθαρος. Έγιναν σχετικές παρατηρήσεις. Από εκεί πέρα, παρακαλώ πολύ να συνεχίσουμε. Κύριε Ξηδάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο? Εσύ να κάνω. Σε εσάς. Επειδή η λέξη αυτή δεν είναι σωστή, δεν πρέπει να ακούγεται. Να πάρετε εσείς την πρωτοβουλία να διαγραφεί από τα πρακτικά. Εμείς δεν μπορώ να πάρω, εγώ δεν έχω τη δικαιοδοξία. Κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο. Δεν μπορώ εγώ να διαγράψω από τα πρακτικά, διότι την προηγούμενη φορά που προσπάθησα να το κάνω, υπήρξε θέμα. Είναι υπεύθυνος και υπόλογος των λεγόμενων το κύριος Κασαπίδης και από εκεί και πέρα ο κανονισμός της Βουλής μπορεί να επιβάλλει το οποιοδήποτε. Ορίστε, κύριε φίλη. Υπεύθυνος για όσα είπε. Το είπα εγώ, δεν χρειάζεται να το πείτε ξανά εσείς. Εντάξει, ανεύθυνος είναι. Δεν έχει σημασία, κύριε φίλη. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να πάρει σαφή θέση. Σαφή. Έχουν γίνει παρατηρήσεις στον κύριο Κασαπίδη. Θα τελειώνει, παρακαλώ πολύ, τελειώνει το θέμα. Ελάτε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Πείτε μου, κύριε Χατζηδάκη, ορίστε. Νομίζω η τοποθέτηση του κυρίου Κασαπίδη ήταν αποτέλεσμα της προσωπικής του φόρτισης. Δεν νομίζω ότι τα είπε με την νομική έννοια του όρου. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κυρίου Κασαπίδη προσωπικά, η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που εκφράσαμε. Είμαστε απέναντι σε αυτή τη συμφωνία και τους λόγους που εξήγησα και εγώ στην τοποθέτησή μου είναι μια πολιτική θέση. Θεωρούμε ότι είναι λάθος της κυβέρνησης. Την ελέγχουμε γι' αυτό. Έχουμε καταθέσει πρόταση μομφής και θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση και για αυτή την πολιτική και γενικότερα. Τελεία σε αυτό το σημείο. Το είπατε. Είναι τελείως δεν. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι. Έχει πάει μία ώρα. Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε φίλοι. Κύριε φίλοι, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε συνάδελφε. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, να σας πω, κύριε φίλοι. Κύριε φίλοι. Κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, είστε ξεκάθαρος. Κύριε Χατζηδάκη, είστε ξεκάθαρος για τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε, είναι ξεκάθαρος. Σας παρακαλώ πολύ. Υπεύθυνος και υπόλογος των λεγόμενων του είναι ο κύριος Κασαπίδης. Ό,τι χρειαστεί, κάντε αίτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας να κληθεί ο κύριος Κασαπίδης να απολογηθεί. Και τελειώνει εδώ το θέμα. Όχι, κύριε Ξηδάκη, δεν θα συνεχιστεί άλλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν με παρακαλείτε. Το συζητήσαμε εκτενώς. Δεν έχω να ζητήσω εγώ κάτι. Εσείς θα το ζητήσετε. Να το ζητήσετε και να στείλετε επιστολή στον πρόεδρο για τη διαδικασία. Έχουν καταγραφεί τα πάντα στα πρακτικά και θα χρησιμοποιηθούν. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε. Το είπαμε, κύριε Ξηδάκη. Μη θέλετε να δημιουργήσετε τυπώσεις τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλει να ζητήσει. Τι να κάνουμε τώρα? Κάντε το. Συγκεντρώστε υπογραφές και κάντε το. Είναι τόσο απλό το θέμα. Το Προεδρείο έχει τοποθετηθεί. Έχει ανακαλέσει σε τάξη τον κύριο Κασαπίδη. Ζήτησε. Εγώ προσωπικά. Δεν ανακάλεσε και είπα είναι υπεύθυνος και υπόλογος των λεγόμενων του και από εκεί και πέρα αν θέλετε να τον παραπέμψετε στην Επιτροπή Δεοντολογίας μπορείτε να το κάνετε.
Τελειώνει εδώ το θέμα με αυτή τη διαδικασία. Δεν ακούγεστε, κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεστε. Νομίζω έληξε αυτή η ιστορία. Γιατί να μην λήξει, τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Ένας-ένας. Κατά τον κανονισμό την κάνει ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν την κάνουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Προσυνοηθείτε το Προεδρείο να δείτε τι θα κάνετε με τον κύριο Κασαπίδη. Εγώ τον του ζητώ να ανακαλέσει να προχωρήσουμε. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, κύριε Κασαπίδη. Από το πρωί είχαμε πει να κρατήσουμε μια άλλη στάση στη Βουλή. Καλείστε να το επαναρθώσετε για να προχωρήσουμε. Βοηθάτε αυτούς τους οποίους με έμφεστε. Κύριε Κασαπίδη, αν θέλετε να βοηθήσετε στη διαδικασία, θα σας το πω για άλλη μια φορά. Διαφορετικά έχουν καταγραφεί στα πρακτικά και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ο κύριος Βούτσης τι θα γίνει. Σας παρακαλώ, κύριε Ξηδάκη, τι πρωτοβουλία του Προεδρείου αυτή τη στιγμή. Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι. Δεν ακούγεστε, το ξέρετε ότι δεν ακούγεστε. Υπάρχει μια οχλαγωγία αυτή τη στιγμή και δεν ακουγόσαστε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ελάτε σας παρακαλώ να συνεχίσουμε, γιατί δεν μπορεί αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί άλλο. Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη. Και το πρωί ελέγχθη κάτι πολύ βαρύ από την κυρία Αγκάρα, το σημείωσα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεργάζεται με ναζιστές. Ήτανε πολύ βαρύ. Αυτή την ώρα λέγεται κάτι που επίσης δεν εκφράζει τον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό περί εσχά της προδοσίας. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει απόσταση και από τα δυο. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τερματίσουμε το θέμα εδώ. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ας πάει και η κυρία Γκαρά να δούμε εάν οι εκφράσεις αυτές ότι εμείς είμαστε ναζιστές ή συνεργάτες ναζιστών γίνονται αποδεκτές από τη Βουλή. Να τα δούμε όλα και σφαιρικά. Πάντως, επαναλαμβάνω, δεν βοηθάει αυτή την ώρα η όποια ακραία τοποθέτηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα του μέσου και της μεσότητος. Είμαστε κόμμα δημοκρατικό. Βεβαίως είμαστε σε απόλυτη αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ζήτημα των Σκοπίων. Από εκεί και πέρα τοποθετούμαστε όπως τοποθετήθηκε ο πρόεδρός μας, όπως τοποθετήθηκα εγώ το πρωί. Τελεία και παύλα. Ελάτε, κύριε φίλη, ναι. Έχουμε ήδη. Δεν δέχομαι συμψηφισμούς. Δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό που υπόθηκε το πρωί, αλλά ήταν ένας πολιτικός χαρακτηρισμός. Δεν αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία, αφορούσε τους Ναζί. Ένα αυτό. Δεύτερον, εδώ υπάρχει ευθεία επίθεση η οποία προσβάλλει το κοινοβούλιο. Και ποια είναι αυτή? Ότι η πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι βουλευτές, είναι προδότες. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Και μη συμψηφίζουμε. Μη συμψηφίζουμε φράσεις με υπαινιγμούς και με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Άκουσα τη Νέα Δημοκρατία στη νέα τοποθέτησή της. Κρατώ όσα είπε ο κύριος Χατζηδάκη, θέλω να συνεχίσω. Παραμένει το θέμα ανοιχτό για την Επιτροπή Δεοντολογίας. Ντροπή του. Και εννοώ για τον κύριο αυτό εκεί πίσω. Ο οποίος έφτασε στο σημείο να πιάσει το στόμα του κύριου ήρωα, τον Παύλο Μελά, με τις ντροπές που έχει εδώ μέσα. Καταγράφεται, κύριε φίλη. Διαβάζω από τα πρακτικά τι είπε η κυρία Γκαρά. Ενδεχομένως δεν το ξέρει ο κύριος Φίλης και δεν το ξέρουν και άλλοι συνάδελφοι εδώ του ΣΥΡΙΖΑ. Η ιστορία σας λέει η κυρία Γκαρά, συνοδεύεται από πατριδοκάπηλους, συνεργάτες της Χούντας, των Ναζί και προδότες. Επομένως, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αν πάει ο ένας... Κύριε φίλη, δεν ακούγεστε, κύριε φίλη. Εγώ δεν μιλάω έτσι. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση έτσι. Δεν θα μιλήσω έτσι, αλλά παρουσιάζω... Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση έτσι. Ο Παπαδόπουλος, δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει, κύριε φίλη. Όχι εσείς το κόμμα σας, εσείς προσωπικά. Βεβαίως, δοσύλλογοι πήγα στην παραταξή. Είναι ψέμα αυτό. Ο Παπαδόπουλος, ο Τσαούς Αντώνη. Εδώ η άνοιξη είναι για Νάκης τώρα.
Το ξεχνάτε. Μην αρχίζουμε να καλύπτουμε τέτοιες πρακτικές. Α, συγγνώμη τώρα, θα δηλαδή. Ή θα καταλήξω λοιπόν. Λοιπόν, άκρα συγγνώμη. Τελειώνει η συζήτηση εδώ. Τέτοιου είδους διακρίσεις. Δεν συμψηφίζουμε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ελάτε ο στο βήμα. Κασαπίδης, λύγει το θέμα εδώ. Ο κύριος Κασαπίδης είναι υπόλογος και πρέπει να παραπευθεί στην επιτοπιδιοντολογία. Ελάτε. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ πολύ, βοηθήστε. Θα λέγατε τη φράση της κυρίας Γκαρά. Κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε φίλοι, δεν γίνεται αυτή, δεν γίνεται άλλο. Όχι, όχι, κανένα λεπτό. Λίγη κουβέντα εδώ. Έχει γίνει παρατήρηση ήδη τρεις φορές στον κύριο Κασαπίδη. Ο κύριος Κασαπίδης δεν δέχεται να ανακαλέσει. Είναι υπεύθυνος και υπόλογος των λεγόμενων του. Και θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Ελάτε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι, φτάνει. Φτάνει, ένα τέταρτο αυτή τη στιγμή συζητάμε αυτό το θέμα. Ελάτε κύριε φίλοι. Ηρεμήστε. Λοιπόν κύριε Τριανταφυλλίδη. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Λοβέρδο. Κυρίες και ελάτε κύριοι. Τώρα, ελάτε κύριε Τριάδα. Δεν μπορώ να... Σας παρακαλώ κύριε συνάδελφοι, ελάτε τώρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, δηλαδή πραγματικά. Δεν ακούγεστε κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν έχετε το λόγο, έχει ανέβει στο βήμα στην αδελφό σας. Σεβαστείτε τον να συνεχίσουμε τη διαδικασία.